θέλω να απευθυνθώ στο σώμα. Κατά πρώτον, μας παρακολουθεί ολόκληρη η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος. Και θα πρέπει να περιφρουρήσουμε την εικόνα του ελληνικού κοινοβουλίου. Σε ό,τι με αφορά, ως πρόεδρος της Βουλής, έχω την υποχρέωση, και έτσι το αντιλαμβάνομαι, να εξαντλώ τη δυνατότητα να ασκώ τα καθήκοντά μου. Έχω επίσης την δεοντολογική υποχρέωση, την οποία προσπαθώ να εφαρμόζω απαρέγκλιτα, να προεδρεύω όταν μιλούν πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων, πολύ περισσότερο ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι ο τέταρτος θεσμικός πυλώνας της δημοκρατίας, όπως όλοι γνωρίζουμε, και φυσικά ο Πρωθυπουργός. Ισχύει πράγματι ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, ο πρόεδρος της Βουλής ή η πρόεδρος της Βουλής ομιλεί από την έδρα, και αν θέλει να μπει στην ουσία του συζητούμενου ζητήματος, ομιλεί από το βήμα. Δεν επανέρχεται στην έδρα παρά μόνον όταν τελειώσει η συζήτηση του συζητούμενου θέματος, κάτι που είναι ζήτημα κάθε φορά ερμηνείας. Εν προκειμένου, προσχωρώντας την αναδιδόμενη από όλη αυτή τη φωνασκία αντίληψη ότι δεν έπρεπε να επανέλθω στην έδρα. Θα προσχωρήσω σε αυτό. Έπρεπε ως πρόεδρος της Βουλής να αποφασίσω μεταξύ δύο καθηκόντων. Επέλεξα να τιμήσω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να προεδρεύσω. Επειδή αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυτό χρησιμοποιείται προκειμένου αφενός να δημιουργηθεί μία εικόνα διάλυσης του κοινοβουλίου από εκείνους που ίσως δεν θα ήθελαν και μια δημοκρατική διαδικασία. Αφετέρου, διότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιδιώκει κανείς να αποδώσει αυτού του είδους την τιμή, αν αυτή προκαλεί το αντίστροφο αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο. Και επειδή αυτήν την διαδικασία του δημοψηφίσματος, που με πολύ μεγάλη ευθύνη, τόλμη και γενναιότητα ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός με την πρότασή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, εν συνεχεία η κυβέρνηση, και ολοκληρώνει η Βουλή, ουδείς δικαιούται ούτε να την υπονομεύει, ούτε να την τορπιλίζει με προσχήματα. Για το λόγο αυτό, καλό αφενός μεν τον πρώτο αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μητρόπουλο, να προεδρεύσει μέχρι την κήρυξη του πέρατος της συνεδρίασης. Αφετέρου, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επανέλθει και να ολοκληρώσει την ομιλία του, να τοποθετηθεί, και φυσικά τους βουλευτές των κομμάτων να συμπράξουν σε μία νυφάλια συνταγματική και δημοκρατική ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως αρμόζει σε μία δημοκρατία. Διακόπτουμε λοιπόν για 5 λεπτά, προκειμένου να προσέλθει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να γίνει η αντικατάσταση στην έδρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα έχω τη χαρά να σας ακούσω ως ακροάτρια από κάτω.